Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα πολύ δυνατό ε, metaverse crypto project το οποίο λοιπόν σας το υποσχέθηκα, μου το ζητήσατε και εσείς το Radio Racer και θα κάνουμε λοιπόν την ανάλυση να δούμε τις προοπτικές, την εξέλιξη που έχει μέχρι στιγμής με το τι έχει να κάνει αυτό ε, το project ακριβώ, με ποιου τρόπου μπορείτε να υποφεληθείτε, γιατί έχει διάφορου τρόπου λοιπόν, ειδικά αυτέ τι μέρε, για να υποφεληθείτε λοιπόν από αυτό το project, πέρα από το ε, να αγοράσει λοιπόν να επενδύσει κάποιο αν θέλει στο δικό του το ε, token. Θα δούμε λοιπόν όλου του τρόπου τι προοπτικέ ε, συγκρίσει σε σχέση με τον ανταγωνισμό και φυσικά κάποια πράγματα για τη τιμή του λοιπόν και τι προοπτικέ σε σχέση και με την τιμή. Οπότε, καλώ ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση και των Like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, ε, ακολουθήστε με στο Twitter και Instagram. Για καθημερινή ενημέρωση λοιπόν και από εδώ. Οποιαδήποτε απορία έχετε, προτιμήστε να γράψετε κάτω από το βίντεο για να τη δουν και οι υπόλοιποι και να τη έτσι απορίε για όλου. Αν έχει κάποιο κάτι πιο έτσι, προσωπικό, να μου στείλει και μήνυμα στο Instagram. Στο προσωπικό μου Instagram, λοιπόν, το οποίο θα βρείτε κάτω από το βίντεο. Προσοχή στου κάμερε που υποδίδονται εμένα, του λογαριασμού που ξέρετε στα social media είναι μοναδικοί λοιπόν και θα του βρείτε εύκολα. Του έχω βάλει κάτω από το βίντεο και στα comments. Λοιπόν, προσοχή εκεί, και πάμε να δούμε λοιπόν. Α, να επισημάνω επίση ότι α, οτιδήποτε πούμε σε αυτό το βίντεο δεν θα πρέπει να ληφθεί σαν οικονομική ή επενδυτική συμβολή. Κάντε και τη δική σα έρευνα στο τέλο αυτού του βίντεο και όταν κάνω το βίντεο δεν σημαίνει ότι, ειδικά όταν το δείτε εσεί, δεν σημαίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να απενδύσει κάποιο. σα-ίσα. Βρίσκω τον χρόνο λοιπόν και προγραμματίζω ένα βίντεο να κάνω την ανάλυση για το project το οποίο έχει περισσότερη ζήτηση συνήθω ή που μπορεί να δω ότι έχει α πούμε ενδιαφέρον. Έτσι. Αλλά πάντα πρέπει να κάνετε τη δική σα έρευνα λοιπόν. Δεν είναι μόνο για τα τυπικά το βίντεο, αλλά είναι το εννοώ πραγματικά να κάνετε τη δική σα έρευνα προτού αποφασίσετε να απεντήσετε σε κάποιο κρυπτονόμισμα. Λοιπόν, τώρα το Radio Racer έχει ξεκινήσει εδώ και τρει μήνε περίπου. Ε, λίγο πάνω, λίγο κάτω λοιπόν. Και από τότε έχει μια εξαιρετική εξέλιξη λοιπόν, άνοδο προ τα πάνω, ειδικά τι τελευταίε ημέρε με αυτό που έγινε με τα Metaverse κτλ. Είχε ε, λοιπόν ε, μόνο εκτόξευση προ τα πάνω. Έτσι. Φυσικά έκανε μια διόρθωση λοιπόν από εκεί που ήταν ε, ένα σεν και κάτι που έφτασε, εκεί που, ήταν, που ξεκίνησε λοιπόν με ε, τρία μηδενικά μπροστά. Ε, έφτασε λοιπόν μέχρι το ένα σεν και κάτι και τώρα έκανε και μια διόρθωση ναι, ε, σημαντική, θα λέγαμε. Μια σημαντική διόρθωση. Οπότε, τώρα έχει επίση και ένα airdrop το οποίο μπορείτε να κερδίσετε. και Στο airdrop μπορεί να το βρει κάποιο εύκολα μπαίνοντα στο, ε, στο coinmarket.com. Λοιπόν, να δημιουργήσετε και ένα λογαριασμό εδώ πέρα. Μπορείτε να δείτε παραπάνω για το CoinMarketCap και από ένα βίντεο που έχω κάνει. Και εδώ λοιπόν στο join this airdrop μπορείτε να πατήσετε εδώ και εδώ σα ζητάει να κάνετε διάφορα πράγματα. Follow CoinMarketCap και τα διάφορα εδώ πέρα και φυσικά παίρνετε κάποια uh, coins, κάποια tokens από το project αυτό. Οκ, okay. τώρα έχει πάει λοιπόν καλά μέχρι στιγμή. Έχει και market cap 1,6 δις αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει στο rank 210 metaverse project λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμή τα έχει πάει αρκετά καλά. Τώρα, γιατί λοιπόν τα έχει πάει τόσο καλά το κρυπτονόμισμα αυτό. Είναι λοιπόν Metaverse Project, Δουλεύει λοιπόν πάνω σε ένα Metaverse Map, το οποίο λοιπόν μπορεί να δει κάποιο. 3D uh, είναι λοιπόν αρκετά παρόμοιο με το Axie Infinity, το project αυτό. Ε, είναι λοιπόν uh, Gamify, DeFi, δηλαδή Gamify έχει να κάνει λοιπόν με το Games, Play to Earn κτλ. NFTs μέσα, Decentralized Finance λειτουργεί λοιπόν πάνω στην αποκεντρωμένη οικονομία, όχι επικοινωνία όπως έχουμε πει. Έχουν κάνει launch λοιπόν και το Metamon, το οποίο είναι το τερατάκι που παίζει μέσα κάποιο στην πλατφόρμα, εδώ στο Earn στο εδώ βασικά, όταν αρχίζει λοιπόν κάποιο μπορεί να παίξει επίσημα στην πλατφόρμα και να κερδίσει τερατάκια, να κάνει trade στην πλατφόρμα και να κερδίσει πραγματικά χρήματα, το δικό του το token. Οπότε λοιπόν όπως έχουμε στο, στο uh, play to earn παιχνίδι στο Axie Infinity, μπορούμε λοιπόν και μέσα από εδώ ε, και εδώ το ονομάζω λοιπόν RACER, ε, αυτό που είναι το ανάλογο λοιπόν με το, με το που υπάρχει στο Axie Infinity που το λένε Ax, εκεί πέρα. Οκ. Okay. Το κρυπτονόμισμα τώρα διαθέσιμο το βρίσκεται σε διάφορες πλατφόρμες. Ε, πάντα μπορείτε να κοιτάξετε, επειδή βλέπω συνεχώς με ρωτάτε, όταν κοιτάτε κάποιο κρυπτονόμισμα στο Coin Market, μπορείτε να πάτε λοιπόν κάτω κάτω έτσι όπως ανοίγετε και εδώ δίπλα στο Market να δείτε λοιπόν το κρυπτονόμισμα αυτό σε ποιε πλατφόρμες μπορείτε να το κάνετε trade, έτσι και βρίσκεται λοιπόν και επιλέγετε ε, κατά την άποψή μου λοιπόν αν δεν είναι στα μεγάλα μεγάλα ανταλλακτήρια λοιπόν αν δεν είναι σε Binance ή ε, αν ναι, δεν είναι βασικά στην Binance μπορείτε να το πάρετε από το gate.io σαν προτινόμενο ανταλλακτήριο και pancake swap ε, μετά γιατί μπορεί να κάνετε και staking farming και διάφορα πράγματα είτε μέσα στην πλατφόρμα είτε και σε άλλα ε, σε άλλα decentralized finance ε, ανταλλακτήρια. Okay. Τώρα, Μπορείτε λοιπόν να το βρείτε διαθέσιμο σε διάφορες τέτοιες α, πλατφόρμες. Άντου δούμε λίγα πράγματάκια και από αυτό που έχουν ετοιμάσει εδώ πέρα λοιπόν. Ε, όπως είναι και στο Axie Infinity λοιπόν με τα τερατάκια μπορεί κάποιο να παίζει μέσα και να κερδίσει. Τώρα, πέρα από το να κερδίσει λοιπόν το οποίο θα το ίσως δούμε και λίγο πάνω πράγματα σε αυτό το, σε αυτό εδώ το βίντεο, κάποιος μπορεί να κάνει και... Μπορεί να κάνει λοιπόν και staking, μπορεί να κάνει και farming στην πλατφόρμα τους. Ε, πρέπει να συνδέσει το wallet του εδώ εδώ που λέει uh, Connect Wallet, το Metamask του, δουλεύει μέσω Metamask. Αν πατήσετε σε αυτό, βασικά και αυτό εδώ, το wallet Connect όσοι για όσους έχετε, αλλά οι περισσότεροι ξέρω ότι χρησιμοποιείτε Metamask. Όσοι δεν έχετε, έχω κάνει βίντεο tutorial για το πώς να έχετε ακριβώς. Πώ να χρησιμοποιήσετε δηλαδή. Τώρα, το συγκεκριμένο project επίση δουλεύει ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά networks, το Ethereum και το Binance Smart Chain. Οπότε, εάν κάνετε farming μέσα στην πλατφόρμα, χρησιμοποιήστε το Binance Smart Chain για να πληρώσετε και λιγότερα fees. Και βασικά, επιλέγοντα λοιπόν και διαφορετικό network, εδώ πέρα σα λέει αν θα πάρετε σε BSE ή σε ETH, δηλαδή με ποιο δίκτυο θα δουλέψετε ουσιαστικά. Okay. Σα έχει λοιπόν τον τρόπο εδώ πέρα για να, κάνετε, για να, κερδίσετε λοιπόν μέσα και από την πλατφόρμα. Να κάνετε λοιπόν staking, πρέπει να κάνετε πρώτα connect και προσθέτετε liquidity μέσα από το PancakeSwap. Όπω ξέρετε λοιπόν, προσθέτουμε liquidity από εδώ. Μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα εύκολη διαδικασία όπω και στα υπόλοιπα που έχουμε δει στο B-Swap, PancakeSwap κτλ. Πολύ εύκολο. Να το κάνετε λοιπόν και αυτό. Και τώρα λοιπόν έχει και το swap που μπορούμε να δούμε. Εδώ στο white paper επίσης δεν έχει πολλά πράγματα. είναι πολύ, πολύ απλό το, το δικό του το white paper όπου μπορείτε να δείτε. Επίσης σε όσους θέλετε να αγοράσετε στο... Α, μέσω, μέσω Swap θα το βρείτε εύκολα και από εδώ πατώντα το white paper σας πάει απευθεία στο link με τον οποίο μπορείτε να αγοράσετε λοιπόν, στον οποίο μπορείτε να αγοράσετε λοιπόν ε, το κρυπτονόμισμα αυτό. Το Τώρα, εδώ λέει κάποια πράγματα λοιπόν για το tokenomics. Λοιπόν, με το τι έχει να κάνει. Βασικά, πάμε πίσω. Ξανά το αλλάζετε με, με τα βελάκια πάνω κάτω. Σα λέει λοιπόν για το ότι έχουν κάνει burn, έχουν ένα κομμάτι για marketing. Αν δείτε λοιπόν εδώ πέρα, για operations και ε, το 64% λοιπόν είναι για liquidity. Αυτή τη στιγμή κλειδωμένο για farming. Σα λέει λοιπόν ακριβώ πώ έχει μοιραστεί το. Πώ έχουν μοιραστεί τα token του αυτή τη στιγμή στην αγορά. Right. Οπότε λοιπόν, αυτά στο, στο white paper. Δεν έχει λοιπόν, όπω σα είπα, πολλά πράγματα. Μπορείτε να προσθέσετε liquidity από εδώ. Πατώντα λοιπόν, αν liquidity, σα πάει εδώ στην πλατφόρμα Pancake Swap. Οπότε λοιπόν, μπορείτε να προσθέσετε και από εδώ και να ξεκινήσετε λοιπόν να κάνετε farming στην πλατφόρμα. Το liquidity τώρα και όσοι θέλουν να κάνουν farming είναι Racer και BNB. Οπότε πρέπει να κάνετε ένα τέτοιο ζευγάρι. Τα ποσοστά είναι 300 κάτι τη εκατό. Πάνω, πάνω, στο ποσό λοιπόν που καταθέτεται, σαν ζευγάρι uh, Racer και BNB, για όσους θέλετε να κάνετε και αυτό. Εδώ υπάρχει και το swap λοιπόν όπου μπορεί κάποιος να κάνει από το Racer V1 στο Racer V2, τώρα είναι παραπάνω πράγματα που μπορείτε να ψάξετε λοιπόν μέσα στην πλατφόρμα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε όλες τις λεπτομέρειες, θα μας έπαιρνε αρκετό χρόνο αυτό το βίντεο. Έχετε λοιπόν μέσα στην πλατφόρμα και εδώ το LP Earning κτλ. Liquidity Providing σημαίνει αυτό, το LP. Και εδώ έχουμε λοιπόν τώρα το Metamon, το οποίο λοιπόν κάποιος μπορεί να παίξει μέσα στη πλατφόρμα, μπορεί λοιπόν να κερδίσει πράγματα όπως και στο Axie Infinity. Ε, όσους, για όσους ξέρετε, όσοι δεν ξέρετε, λοιπόν, μπορεί απλά κάποιος να παίζει με τερατάκια μέσα στη πλατφόρμα, να συγκεντρώνει λοιπόν αυτά, μπορεί να τα μεταφέρει σε φίλους του, σε, σε οποιονδήποτε μέσα στη πλατφόρμα, λοιπόν καθώς παίζει, ε, μπορεί να τα κάνει λοιπόν collect, μπορεί να τα βάλει και στο NFT Marketplace και να, να τα πουλάει μέσα στην πλατφόρμα. Θα πρέπει λοιπόν κάποιο να κάνει connect the το wallet του και μετά Metamon Game. Πατώντα λοιπόν εδώ πέρα που λέει uh, Metamon Game, έρχεται σε αυτό το, το σημείο όπου είναι όπω και το Axie Infinity. Ξαναλέω λοιπόν και μπορεί να παίξει uh, στην πλατφόρμα. Alright. Μετά έχουμε λοιπόν μετά και το USM Chain Global Developer το οποίο λοιπόν έχει χτίσει το, uh, το Metaverse αυτό το οποίο βλέπετε λοιπόν για να μπορεί να παίξει όλο αυτό και να υπάρχει. Οπότε το κατάμε απλό έτσι κι αλλιώ και το project είναι η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά απλό και να το κατανοήσει κάποιο και να το μελετήσει και να παίξει στην πλατφόρμα, αλλά και να επενδύσει όσο πιο ε, εύκολα θα μπορούσε να υπάρχει. Ε, έχουν λοιπόν μετά και το δικό του το market, το NFT marketplace, το οποίο είναι απαραίτητο για να, για να είναι ολοκληρωμένο το project και να ε, λειτουργήσει σωστά. Και το, ε, το ecosystem το λοιπόν για να δουλέψει και να έχει κάποιο κέρδη λοιπόν από αυτά που κάνει. Το marketplace. Ε, εδώ βασικά έχουν και τα mystery boxes που δεν ξέρει τι θα σου τύχει. Okay. Αυτά ξεπούλησαν όταν, όταν βάζουν, ξεπουλάνε αμέσω αυτά. Ε, Κάποιο λοιπόν, ο οποίο έχει κερδίσει μετά αυτά τα τερατάκια, λοιπόν, όταν παίζει στην πλατφόρμα του, μπορεί, ε, μπορεί να τα κάνει listed μετά, Μπορεί να τα προσθέσει μέσα στο, μέσα στο marketplace του radio και να τα πουλήσει λοιπόν και, και μέσα στην πλατφόρμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολη η όλη διαδικασία και το έχουν κάνει πολύ user-friendly. Κάποιε φορέ, όταν μπαίνει σε κάποια άλλα, χάνεσαι, δεν ξέρει πού να πα. Αλλά σε αυτά είναι πολύ εύκολη η διαδικασία λοιπόν για, να, για να συμμετέχει κάποιο. Και όσου δεν έχετε δουλειά ή σα αρέσουν αυτά τα games, θα, θα μπορούσατε να παίξετε πιθανόν. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τα mystery boxes ξεπούλσαν 20.010 mystery boxes. Σε, σε, τρία λεπτά, μέσα στην, σε δύο λεπτά λοιπόν μέσα στην πλατφόρμα. Περιμέναν εκεί στην ώρα λοιπόν για να αγοράσουν, για να έχουν πουλήσει σε δύο λεπτά. έχουν πολύ δυνατό community στο Twitter και στο Telegram και συνεχώς ανεβαίνει. Ε, από όταν ετοίμαζα εγώ το βίντεο και που το γύρισα μετά από δύο ώρες, ανέβηκε, ανέβηκαν 3,7 χιλιάδες ε, followers τους στο Twitter για να έχουν 303.000 επίσης σημαίνει πολύ θετικό και σημαντικό στοιχείο. Φαίνεται ότι είναι αρκετά δυνατή στο, στο marketing, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, είναι πολύ σημαντικό ένα project να, είναι, να είναι, να είναι να έχουν καλό marketing, να έχουν δυνατή παρουσία για να, για να τραβήξουν λοιπόν και επενδυτές στην πλατφόρμα. Έχουν και στο Telegram αρκετά καλό θα λέγα κοινό. 30.611, αυτή τη στιγμή και συνεχώς ε, ανεβαίνει οπότε λοιπόν γενικά πάει καλά το project ε, ό,τι φαίνεται και έχει και καλές προοπτικές. Τώρα επειδή λοιπόν το Axie Infinity έχει φτάσει, σε, έχει φτάσει το, σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο λοιπόν σε ένα πολύ υψηλό σημείο και για τους retail investors δεν είναι τόσο ελκυστικό λοιπόν όσο είναι τε, ε, άλλα ανταγωνιστικά λοιπόν project αυτή τη στιγμή που είναι πιο υποσχόμενα, ας πούμε. Αυτό άνετα είναι ένα υποσχόμενο 10X σε σύγχυση, είναι πολύ πιο υποσχόμενο ας πούμε σε σύγκριση με το Axie Infinity. Απ' την άλλη δεν προσπαθώ να, να, υποτιμήσω το Axie Infinity, είναι σίγουρα ένα τεράστιο project και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να δίνει, δεν θέλω ότι έχει φτάσει στο τέρμα του και δεν μπορεί να δώσει κι άλλο, αλλά αυτά επειδή είναι στο ξεκίνημά του λοιπόν, πάντα project όταν είναι, λοιπόν, στο, όταν είναι λοιπόν, όμοια με κάτι άλλο που έχει φτάσει στην κορυφή και είναι στο ξεκίνημά του, είναι πιο ελκυστικά να επενδύσει κάποιο λοιπόν από τη στάλα. Και το έχουμε δει με πολλά παραδείγματα και ε, ένα από αυτά λοιπόν είχαμε και το σύμβα τελευταία όπου λοιπόν όσοι θεώρησαν ότι χάσαν το τρένο με το Dodge μπήκαν στο σύμβα και μπορώ να δώσω πολλά άλλα παραδείγματα επίσης οπότε αυτό είναι αρκετά ελκυστικό λοιπόν μιας και είναι παρόμοιο metaverse play turn game decentralized δίνει λοιπόν αρκετές δίνει αρκετά προνόμια λοιπόν και θα μπορούσε να είναι αρκετά ελκυστικό για να ανέβει δεν εννοώ σε καμία περίπτωση ότι είναι ο τεράστιο ανταγωνιστή του Axi αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι ε, για να φτάσει να ανταγωνιστεί άμεσα το Axi Infinity θα πρέπει να θα περάσουν πολύ καιρό, αν ποτέ φτάσει κάτι τέτοιο, έτσι μην παρεξηγείτε. Αλλά επειδή είναι στο ξεκίνημά του λοιπόν ακόμα και α είναι τρει μήνε στην αγορά και α είναι και ας έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, σε σύγχυση λοιπόν με το που έχει να φτάσει και μέχρι να μπει στα top 100, στα top 50 κτλ. Αν, αν ποτέ φτάσει να μπει εκεί πέρα που έχει προοπτικέ, λοιπόν ε, είναι πιο ελκυστικό έτσι. Οκ. Okay. Τώρα, από θέμα, τιμή, τιμής, λοιπόν, τι προοπτικές έχει όσον αφορά τη τιμή του, έχει ε, προπτικές προοπτικές να φτάσει στους επόμενους τρεις μήνες στα 10 στα 8 με 10 σεν το δολαρίο. Έχει προοπτικές. Έτσι. Ε, σύμφωνα με όλα αυτά που βλέπω λοιπόν, και σα είπα, έτσι, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καμία απολύτω εγγύηση ότι θα φτάσει. Πραγματικά, και συνεχώ βλέπουμε και άλλα project λοιπόν, που είναι υποσχόμενα, βγαίνουν αρκετά καινούρια στην αγορά. Ε, καθημερινά, βλέπουμε λοιπόν να προστίθονται και να, να κοινοποιούνται σε, στα social media. Αλλά με όσα βλέπω λοιπόν μέχρι στιγμή, μπορώ να πω ότι έχει προοπτικέ κέρδου για να τα έχεις, τουλάχιστον για του επόμενου τρει μήνε. Με αυτό που βλέπω, μην το λάβετε όμω σαν εγγύηση για να επενδύσετε. Κάντε και τη δική σας έρευνα μετά από αυτό το βίντεο, εάν το είδατε ενδιαφέρον και αποφασίστε ανάλογα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν οι πληροφορίες. Like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσεις κρυπτονομισμάτων και, και πολλά άλλα που θα δούμε λοιπόν στο μέλλον. Ακολουθήστε με σε Twitter και Instagram και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά κέρδη.